Κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το 2011 μας άφησε χθες. Σήμερα είναι 1η Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, του 2012. Ένας χρόνος ανοίγεται μπροστά μας, άγνωστος, και είμαστε έτοιμοι να τον εξερευνήσουμε. Ένας χρόνος τον οποίο τον περιμέναμε. Ένας χρόνος ο οποίος έρχεται παράξενα, διότι ακούγονται πολλά για το 2012. Αλλά πέρα από αυτά, για μας εδώ τους Κατερινιώτες, για μας εδώ τους Μακεδόνες, σηματοδοτεί και μια σημαντική επέτειο. Σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας, της Κατερίνης, αλλά και γενικά της Μακεδονίας. Χρόνια μας πολλά. Για όλο το 2012 ετοιμάζουμε κάποιες καλές εκδηλώσεις για όλους εσάς, και με τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου και με την Αντιπεριφέρεια, για να τιμήσουμε αυτήν τη λαμπρή επέτειο, την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κατερίνης, από την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εύχομαι το 2012 να φέρει αυτά που δεν μας έφερε το 2011. Να φέρει πάνω απ' όλα την ειρήνη, την εσωτερική ειρήνη και μετά την εξωτερική ειρήνη, να έχουμε όλοι μας υγεία, τι το καλύτερο, τι καλύτερη ευχή. Αν δεν έχεις υγεία και έχεις όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Ενώ όταν έχεις υγεία και έρθουν και όλα τα υπόλοιπα, τότε είναι ευλογία Θεού. Αυτή λοιπόν τη χρονιά ξεκινάμε σήμερα, το 2012, με την πρώτη μας εκπομπή. Την πρώτη μας πρωτοχρονιάτικη εκπομπή. Την εκπομπή του 2012, σήμερα 1η Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά στον Βασίλη, στη Βασιλεία, στη Βασιλική. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στο γένος μας. Χρόνια πολλά στη Μητέρα Εκκλησία. Χρόνια πολλά στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Χρόνια πολλά σε όλη την Εκκλησία, σε όλον τον κόσμο. Από εδώ, από τη Μητρόπολη Κύτρους, από την Κατερίνη, μέσα από το κανάλι μας, μέσα από τη Δίων Τηλεόραση, που εδώ και αρκετό καιρό πια εκπέμπει ψηφιακά. Εμείς λοιπόν σήμερα σε αυτήν την επετειακή εκπομπή θα μιλήσουμε για τι άλλο, για την πρωτοχρονιά, για τον χρόνο, για τα ήθη και τα έθιμα αυτής της τόσο σημαντικής ημέρας, όπως δημιουργήθηκαν μέσα στο πέρασμα των αιώνων, όπως τα δημιούργησε το γένος, αλλά και διάφοροι άλλοι λαοί που εορτάζουν σήμερα ή που θα εορτάσουν την πρωτοχρονιά. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο για να δούμε τις πρωτοχρονιές, πώς τις γιόρταζαν οι αρχαίοι λαοί, και στη συνέχεια να δούμε διάφορα ήθη και έθιμα. Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι σήμερα, 1η Ιανουαρίου του 2012, από την Αίγυπτο, από την Νιλοχώρα, όπου η πρωτοχρονιά εορταζόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήταν την εποχή εκείνη που πλημμύριζε ο Νείλος. Ο Νείλος, αυτό το μεγαλύτερο ποτάμι του κόσμου σε μήκος, το οποίο πλημμύριζε εκείνη την περίοδο, στα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου, και ήταν μια ευεργεσία για την Νιλοχώρα, για την χώρα της Αιγύπτου, για την χώρα των Φαραώ, για την χώρα των Πτολεμαίων και της τελευταίας βασίλισσας, της Ελληνίδος βασίλισσας, της Κλεοπάτρας, για την χώρα όπου έχει μία πόλη, την Αλεξάνδρεια, την οποία ίδρυσε ο προκάτοχός μας, την οποία ίδρυσε μάλλον ο πρόγονός μας, όχι προκάτοχός μας, λάθος έκφραση, ο πρόγονός μας, ο Αλέξανδρος, ο Έλλην, ο Μακεδόν. Γι' αυτό και οι Αιγύπτιοι τον Νείλο τον είχαν θεοποιήσει τον ποταμό Νείλο.
Αυτή βέβαια η ευεργεσία του Νείλου πέρασε και στα χριστιανικά χρόνια και μάλιστα στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου που μας διασώζει την παράδοση της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, υπάρχουν και ευχές για τον Νείλο. Από τον Νείλο, από την Αίγυπτο, από την Νειλοχώρα θα περάσουμε στην Βαβυλώνα. Θα πάμε στην περιοχή του σημερινού Ιράκ, κάπου εκεί, στη Μεσοποταμία, όπου ο Θεός φύτευσε τον Παράδεισον, όπως μας τον περιγράφει η Αγία Γραφή. Εκεί όπου ρέουν τα δύο ποτάμια, τα δύο μεγάλα και τεράστια ποτάμια, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Οι Βαβυλώνοι, λαός σπουδαίος με μεγάλο πολιτισμό, γιόρταζαν την πρωτοχρονιά, την Άνοιξη, κυρίως εκεί γύρω στον Μάρτιο. Οι Ρωμαίοι γιόρταζαν και αυτήν την πρωτοχρονιά και αυτοί εκεί περίπου την Άνοιξη, Μάρτιο, γιόρταζαν οι Ρωμαίοι. Αυτό γινόταν μέχρι το 46 π.Χ. επί αυτοκράτορος Ιουλίου Κέσαρος, ο οποίος και άλλαξε το ημερολόγιο. Τότε, όπως είχαμε πει και στην αρχή των εκπομπών μας αυτών, ο Ιούλιος Κέσαρ πρόσθεσε 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και από τότε η πρωτοχρονιά εορτάστηκε και εορτάζεται την 1η Ιανουαρίου. Είναι αυτό το γνωστό Ιουλιανό ημερολόγιο ή αλλιώς Παλαιό ημερολόγιο, το οποίο επιβλήθηκε σε όλη τότε την αυτοκρατορία, αλλά το Ιουλιανό ημερολόγιο δυστυχώς χάνει ημέρες, γι' αυτό και το νέο ημερολόγιο είναι πιο έγκυρο, πιο σωστό, σε σχέση με το παλαιό, άλλωστε βλέπετε υπάρχουν οι 13 ή 14 μέρες διαφορά, διότι κάθε 128 χρόνια χάνεται και μία ημέρα. Το νέο ημερολόγιο, όπως το ξέρουμε εμείς που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο, που είναι και το πιο σωστό, δημιουργήθηκε από τον Πάπα της Ρώμης Γρηγόριο τον 13ο, γι' αυτό και λέγεται και Γρηγοριανό ημερολόγιο και είναι πιο κοντά στο ηλιακό και το σεληνιακό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο αυτό, το Γρηγοριανό ή αλλιώς νέο ημερολόγιο, η Αγγλία το δέχτηκε το 1752. Η Ελλάδα το 1923, όπως και η Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όλα τα Πρεσβυγινή Πατριαρχία εκτός από τα Ιεροσόλυμα. Ακολούθησαν η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, η Τουρκία το δέχτηκε το 1925, επί Μουσταφά Κεμάλ. Η Κίνα το 1912, αλλά χρησιμοποιεί όμως και το θρησκευτικό της, το τοπικό της ημερολόγιο, όπου την πρωτοχρονιά την γιορτάζει όχι μόνο την 1η Ιανουαρίου, αλλά στις 20 και μετά τις 20 μάλλον Ιανουαρίου. Στα χρόνια του Βυζαντίου, στα χρόνια της Ρωμιοσύνης, έχουμε ήδη το αφιέρωμα για το Βυζάντιο, δεν το σταματήσαμε, δεν το ξεχάσαμε, μετά τα Θεοφάνεια θα συνεχίσουμε. Γιόρταζαν την πρωτοχρονιά την 1η Σεπτεμβρίου, κάτι που κάνει και σήμερα η Εκκλησία, με πρώτο βέβαια το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπου την 1η Σεπτεμβρίου τελείται η ακολουθία της Ινδίκτου. Οι Γάλλοι γιόρταζαν την πρωτοχρονιά στα τέλη του καλοκαιριού και πιο συγκεκριμένα στον μήνα Οκτώβριο. Εκείνη την ημέρα μαζεύονταν όλοι για να αποτρέψουν τα φαντάσματα των νεκρών, τα οποία τις ημέρες εκείνες έρχονταν πάντοτε κατά τις δοξασίες των Κελτών για να κυνηγήσουν τους ζωντανούς. Από τη Γαλλία θα περάσουμε σε έναν άλλον λαό, σε έναν άλλον πολιτισμό. Μιλάμε για τους Άραβες, για τον αραβικό πολιτισμό. Οι Άραβες, ειδωλολάτρες στην αρχή, μουσουλμάνοι στη συνέχεια, εορτάζουν την πρωτοχρονιά σύμφωνα με την μουσουλμανική θρησκεία. Μάλιστα, οι μουσουλμάνοι άρχισαν να μετρούν τα έτη μετά την Εγύρα, δηλαδή μετά την μετακόμιση, θα λέγαμε, του προφήτου Μωάμεθ από την Μέκα στην Μεδίνα, όπου έγινε το 622 και από τότε μετρούν οι μουσουλμάνοι τον χρόνο. Αφού λοιπόν είδαμε εν συντομία αυτήν την ιστορική αναδρομή σε διαφόρους λαούς και χώρες για το πότε γιόρταζαν και γιορτάζουν την πρωτοχρονιά, ας προχωρήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να δούμε και ορισμένα έθιμα τα οποία υπάρχουν αυτήν την τόσο σημαντική χρονιά,
αυτή την τόσο σημαντική ημέρα, με συγχωρείτε, που είναι η Πρωτοχρονιά. Την Πρωτοχρονιά λοιπόν, εκτός από το ότι μπαίνουμε σε έναν καινούριο χρόνο, εκτός από τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου που γιορτάζει σήμερα, για τον οποίο βέβαια θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω, εορτάζουμε και την περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά τι είναι αυτή η εορτή? Η περιτομή είναι μία εορτή των Εβραίων. Θεσπίστηκε από τον ίδιο τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και έχει να κάνει με τα παιδιά και κυρίως με τα αγόρια. Σύμφωνα με την εντολή του Θεού, κάθε αρσενικό παιδί που θα γεννιόταν θα έπρεπε την 8η ημέρα από τη γέννησή του να περιτέμνεται. Αυτό ήταν μια θυσία και μια προσφορά των παιδιών προς τον Θεό. Έτσι και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ως τέλειος άνθρωπος που είναι, έπρεπε να περάσει και από αυτήν την τέλεση του νόμου, για να δείξει ότι αν και Θεός, γίνεται άνθρωπος όμοιος με όλους τους ανθρώπους επί γης, χωρίς την αμαρτία. Αυτή βέβαια η τελετή της περιτομής στην μετά Χριστόν εποχή έπαψε να υπάρχει, διότι με την εμφάνιση του Χριστού τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα γέγονεν κενά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Με την γέννηση του Χριστού ο παλαιός νόμος δεν έχει πια ισχύ, άλλωστε ο παλαιός νόμος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν, αφού έχουμε πλέον το νέο νόμο, το νόμο της χάριτος. Εμείς οι χριστιανοί, κατάλοιπο αυτής της συνηθίας, έχουμε την τελετή της ονοματοδοσίας, όπου μετά τις 8 ημέρες από την γέννησή του, ο ιερεύς πηγαίνει στο σπίτι όπου γεννήθηκε το παιδί και εκεί διαβάζει μια μικρή ακολουθία κατά την οποία δίδουμε το όνομα. Έτσι λοιπόν το όνομα το παιδί το παίρνει στις 8 μέρες μετά την γέννησή του εις ανάμνηση της περιτομής και όχι με τη βάφτιση, η οποία βάφτιση δεν γίνεται για να λάβει το παιδί το όνομα, αλλά γίνεται για να καταστεί μέλος της Αγίας Εκκλησίας. Ενώ συγχρόνως λαμβάνει και το Άγιο Μύρο, το οποίο κατασκευάζεται μόνον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φέτος, τη Μεγάλη Πέμπτη, πρώτο ο Θεός, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, θα καθαγιάσει τη νέα ποσότητα του Αγίου Μύρου για την επόμενη δεκαετία. Αφού λοιπόν είδαμε για την περιτομή του Χριστού, ελάτε τώρα να δούμε για τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο, τον μεγάλο ιεράρχη της Κεσαρίας, τον Πόντιο στην καταγωγή, Έλληνα Άγιο, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, και έτσι να λύσουμε και κάποιες απορίες σχετικά με τον Μέγα Βασίλειο. Για την εορτή αυτού του Αγίου υπάρχει δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μια ολόκληρη παραφιλολογία. Ακούμε πολλούς να λένε ότι ο Άγιος Βασίλειος δεν υπάρχει. Ή, και αν υπάρχει, τον παρουσιάζουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και με αυτό που πραγματικά είναι. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα πράγματα, θα πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή στη ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου ιεράρχου, ο οποίος με την ζωή και τα συγγράμματά του σφράγισε όχι μόνο την εποχή του, αλλά όλη την Εκκλησία και την διδασκαλία της. Πρέπει να πούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ζει. Έζησε σε αυτόν τον κόσμο και ζει εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει βέβαια ο Μέγας Βασίλειος καμία σχέση με αυτόν τον μπουλούκο που παρουσιάζει η τηλεόραση με τα κόκκινα ρούχα, την άσπρη γούνα, τα έλκυθρα, τους ταράνδους, τα δώρα, όπου ζει στην Λαπωνία. Αυτό είναι κατασκεύασμα μιας εταιρείας. Δεν έχει καμία σχέση ο Μέγας Βασίλειος, διότι αυτός ο λεγόμενος Άγιος Βασίλης είναι γέρος, ενώ ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος της Εκκλησίας μας που γιορτάζει σήμερα, πέθανε πάρα πολύ νέος. Σπούδασε και έγινε επίσκοπος της Εκκλησίας σε μια από τις ιστορικότερες μητροπόλεις της Μικράς Ασίας και του Σεπτού Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, την πρώτη μετά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μητρόπολη, την Κεσάρια της Καπαδοκίας.
Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μετά Χριστόν στην Νεοκεσάρια του ελληνικού και ιστορικού Πόντου. Σπούδασε κοντά στον ξακουστό καθηγητή Λιβάνιο, ειδωλολάτρης, ο οποίος ήταν εθνικός, δηλαδή ειδωλολάτρης. Στη συνέχεια έρχεται στην πόλη των φιλοσόφων, στο κλινόν Άστι, στην Αθήνα, και εκεί σπουδάζει, ενώ συγχρόνως γνωρίζεται και συνδέεται με μια στενή φιλία με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Το 360 χειροτονείται διάκονος και υπηρέτησε στην Μητρόπολη Κεσαρίας. Λίγο μετά φεύγει στην ιδιαιτέρα του πατρίδα, όπου αφού πούλησε όλα τα υπάρχοντά του, εκτός από ένα κτήμα στο οποίο έμενε ο ίδιος μέσα στην άσκηση μαζί με τη μητέρα του Εμέλεια και τα άλλα μέλη της οικογενείας του, συνέγραψε το περίφημο έργο του την Φιλοκαλία. Το 370 εξελέγει επίσκοπος και μητροπολίτης της Κεσαρίας, της Καπαδοκίας. Άμα τη εκλογή και τη χειροτονία του, ξεκίνησε ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο, τόσο θεολογικό όσο και κοινωνικό. Στο θεολογικό μέρος μας άφησε υπέροχα έργα, με τα οποία αναλύει κυρίως το δόγμα της Αγίας Τριάδος και μαζί με τους άλλους Καπαδόκες θεμελιώνει και οριστικοποιεί το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Στον κοινωνικό τομέα γνωστή έχει μείνει η Βασιλιάδα, ένα ίδρυμα που περιλάμβανε νοσοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο, λεπροκομείο, πτωχοκομείο και πολλά άλλα, στα οποία έβρισκαν γιατριά και καταφύγιο όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και άνθρωποι άλλων θρησκειών, ακόμα δε και Εβραίοι. Ο Μέγας Βασίλειος ήρθε σε ρήξη με τον αυτοκράτορα Ουάλι. Για τον αυτοκράτορα Ουάλι θα μιλήσουμε στην συνέχεια του αφιερώματός μας για το Βυζάντιο και θα δούμε ποιος ήταν και τι έκανε ο Ουάλις. Όταν εκείνος ο Ουάλις θέλησε να επιβάλλει τις φιλοαριανικές απόψεις και ιδέες του. Είχε ασπαστεί την αριανική αίρεση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τότε ο Βασίλειος, απευθυνόμενος στον αξιωματικό του Ουάλεντος, είπε την πασίγνωστη φράση. Είχε πάει υπασπιστής αξιωματικός του Ουάλεντος να μιλήσει με τον Βασίλειο, να σταματήσει να τον κατηγορεί, και ο Μέγας Βασίλειος, αφού απάντησε στον αξιωματικό του Ουάλεντος, είπε την περίφημη φράση «Ακουέτο ταύτα και βασιλεύς». Ο Ουάλης, θυγμένος από την στάση του Βασιλείου, πήγε στην Κεσάρια και εκεί, ακούγοντας τον Μέγα Βασίλειο, όχι μόνο το διάταγμα περί της εξορίας του, γιατί είχε βγάλει ένα διάταγμα να εξοριστεί ο Μέγας Βασίλειος, δεν εφήρμοσε, αλλά αντίθετα έδωσε και γενναίες χορηγίες στα ιδρύματα του Μεγάλου Βασιλείου. Χώρισε όμως την επιρροή και την δύναμη του Βασιλείου με την δημιουργία και δεύτερης Μητροπόλεως στην περιοχή της Καπαδοκίας με την ονομασία Τιάνων. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης Τιάνων μέχρι σήμερα τιτλοφορείται υπέρτιμος και έξερχος Δευτέρας Καπαδοκίας, όπως και ο Μητροπολίτης Σασίμων, τα Σάσιμα στη Μικρά Ασία, υπέρτιμος και έξερχος Δευτέρας Καπαδοκίας. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε το 378 σε ηλικία, πόσο φαντάζεστε, 48 χρονών, και όχι γέρος και μπουλούκος όπως είναι αυτός που παρουσιάζεται, διότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν πάρα πολύ ασκητικός και όχι ένα, θα λέγαμε, ένα θρεφτάρι. Από κάποια νόσον των νεφρών, λέγοντας τις λέξεις «Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου». Η κηδεία του έγινε την 1η Ιανουαρίου του 379. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, εν συντομία, ο Άγιος Βασίλειος. Αυτός είναι ο Άγιος που εορτάζει με κάθε μεγαλοπρέπεια την πρώτη μέρα του έτους, σήμερα δηλαδή, 1η Ιανουαρίου του 2012. Ασφαλώς, αυτός ο Άγιος Βασίλειος, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον χοντρούλι, γεράκο, με τα άσπρα γένια, την σκούφια και την κόκκινη ενδυμασία που γνωρίζουμε. Αυτός είναι κατασκεύασμα μιας μεγάλης εταιρείας της Αμερικής και εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1930.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι οι γονείς θα πρέπει να συνεχίσουν αυτό το όμορφο παραμύθι με τον Χοντρούλη αυτόν Άγιο, ο οποίος με τους ταράνδους φεύγει από την χιονισμένη Λαπωνία και με το έλκυθρό του μοιράζει δώρα στα παιδιά, μπαίνοντας από την καμινάδα το βράδυ της πρωτοχρονιάς για παιδοψυχολογικούς και μόνο λόγους. Να το λένε στα μικρά παιδιά όμως. Μεγαλώνοντας όμως τα παιδιά, θα πρέπει οι γονείς να μιλήσουν και να πούν την αλήθεια, για να μην ζουν με ψευδεστήσεις, αλλά ούτε και με την εντύπωση ότι ο Άγιος Βασίλειος δεν υπάρχει. Ερχόμαστε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο έθιμο, το οποίο από χθες, σήμερα κυρίως, αλλά και όλον τον μήνα αυτόν τον Ιανουάριο, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι το έθιμο της Βασιλόπιτας. Είναι αυτό το έθιμο το οποίο το αγαπάμε όλοι, περιμένουμε όλοι το βράδυ της πρωτοχρονιάς να κόψουμε την πίτα για να δούμε σε ποιον θα τύχει το φλουρί, ποιος θα είναι ο τυχερός της χρονιάς. Και την άλλη μέρα, σήμερα δηλαδή, που το μεσημέρι θα καθίσουμε και πάλι όλοι στο τραπέζι και θα κόψουμε και πάλι την πίτα, την βασιλόπιτα, για να δούμε και πάλι σε ποιον θα πέσει το φλουρί. Η ιστορία όμως της βασιλόπιτας είναι πολύ όμορφη και έχει ως εξής. Την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, η Κεσάρια απειλήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, που έμεινε στην ιστορία και ως παραβάτης. Ήδη μιλήσαμε για τον Ιουλιανό. Ο Ιουλιανός, συμφοιτητής του Μεγάλου Βασιλείου και οπαδός της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, απειλούσε να κάψει την πόλη, αλλά και να εξορίσει τον Μέγα Βασίλειο. Για να μην γίνει τίποτα από αυτά, ζητούσε να τον δώσουν όλον τον θησαυρό τους, οι κάτοικοι της Κεσαρίας. Ο Μέγας Βασίλειος, προσευχόμενος όλη τη νύχτα, ζητούσε την βοήθεια του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Ιουλιανό ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Ο Ιουλιανός θύμωσε πολύ και ορκίστηκε ότι γυρίζοντας από την εκστρατεία που είχε πάει να πολεμήσει τους Πέρσες, θα κατέστρεφε την πόλη, τόσο εγωισμό. Στο άκουσμα ότι ο Ιουλιανός έρχεται και πάλι στην Κεσάρια μετά την εκστρατεία εναντίον των Περσών, ο Μέγας Βασίλειος συγκέντρωσε όσα χρυσοφικά και κοσμήματα μπόρεσε για να βρει και να τα δώσει στον Ιουλιανό. Στην αγρυπνία που έκαναν όλοι μαζί, προσευχόμενοι για την σωτηρία τους, ο Μέγας Βασίλειος είδε ένα όραμα. Εμφανίστηκε ο Άγιος Μερκούριος μαζί με τους αγγέλους και όρμησαν στο στράτευμα του Ιουλιανού για την βάρβαρη συμπεριφορά τους. Αυτό το γεγονός απλά παρουσίασε στον Άγιο όλο το ιστορικό το οποίο έλαβε χώρα λίγο έξω από την Κεσάρια. Τότε και βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, ο Ιουλιανός, λέγοντας τη φράση «Να νίκη κάσμενα ζωρέ». Τότε ο Μέγας Βασίλειος, θέλοντας όλοι οι κάτοικοι να ξαναπάρουν τα κοσμήματά τους πίσω, αλλά και ό,τι άλλο έδωσε ο καθένας, χωρίς να χάσουν τίποτα από αυτά, σκέφτηκε και κατασκεύασε μικρές πίτες μέσα στις οποίες τοποθέτησε τα κοσμήματα και τα χρήματα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όλοι πήραν πίσω όλα όσα έδωσαν και έμειναν οι πάντες ευχαριστημένοι. Από τότε, αυτό το έθιμο, το όμορφο έθιμο, έμεινε μέχρι και σήμερα. Το φλουρί ή το νόμισμα που βάζουμε μέσα, όποιος το βρει, θεωρείται ο τυχερός και ο ευλογημένος της χρονιάς. Ας περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ας περάσουμε να δούμε κι άλλα ήθη και έθιμα από το ευλογημένο γένος μας, από το γένος των Ρωμιών. Αυτή την ημέρα, σήμερα, 1η Ιανουαρίου του 2012. Πρωτοχρονιά, κυρίες και κύριοι. Χαρείτε. Ξέρω, τα προβλήματα είναι πολλά. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Αλλά ας μην αφήσουμε όμως τίποτα και κανέναν να μας πάρει από κάτω. Έχουμε μια παράδοση, έχουμε έναν πολιτισμό που μας έσωσε και πάλι θα μας σώσει. Αρκεί εμείς να γνωρίσουμε αυτόν τον πολιτισμό, να αγαπήσουμε τον πολιτισμό, να σεβαστούμε τα ήθη και τα έθιμά μας
Και τότε είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Θα ξεκινήσουμε από τον πόντο, από τον ιστορικό και ελληνικό πόντο, όπου υπήρχαν τα εξής έθιμα. Τα ανήπεντρα κορίτσια, εάν ήθελαν να δουν ποιον θα έπαιρναν για σύζυγό τους τη νέα χρονιά, την πρώτη μπουκιά από την βασιλόπιτα την έκρυβαν. Όταν πήγαιναν στο δωμάτιό τους, την άλυφαν με βούτυρο και μέλι και άνοιγαν το παράθυρο που έβλεπε προς τον βορρά και έλεγαν το ακόλουθο ποίημα. «Ω Γενάρη, καλαντάρι και καλά καλαντισμένε, εκεί στις άκρες που θα πας, εκεί που θα γυρίσεις, εκείνη η μοίρες των μοιρών και η δική μου μοίρα, αν είναι πλούσια και καλή, πες την να έρθει να μεύρει, αν είναι και πεντάφτωχη, πάλι να έρθει να μεύρει». Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, στον πόντο, υπήρχε και το εξής έθιμο, το οποίο διατηρείται ακόμα και σήμερα σε ορισμένα ποντιακά χωριά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η παράδοση και τους ενώνει με τον ένδοξο, με το ένδοξο παρελθόν, αλλά και με τις ιστορικές τους ρίζες. Κάθε πρώτη του έτους, τα κορίτσια του χωριού άδειαζαν το νερό που υπήρχε μέσα στις στάμνες από την προηγούμενη βραδιά ή καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά και πήγαιναν στη βρύση του χωριού ή στα πηγάδια για να πάρουν το καινούργιο, το νέο νερό της χρονιάς. Μάλιστα, όπως είχαμε δει στα έθιμα των Χριστουγέννων, οι κοπέλες και εδώ στον πόντο είχαν το έθιμο την ημέρα αυτήν, σαν σήμερα δηλαδή πρωτοχρονιά, να ταΐζουν τη βρύση ή το πηγάδι πηγαίνοντας διάφορα γλυκίσματα, αλλά και άλλα προϊόντα όπως κάστανα, ρύζι, φουντούκια, τα λευτοκάρια, τα οποία και άφηναν στην βρύση. Μόλις έπαιρναν το νερό, κινούσαν οι κοπέλες για το σπίτι. Με αυτό το νερό της νέας χρονιάς πλένονταν και μάλιστα έπλαιναν τα μαλλιά τους για να κάνουν γερές κοτσίδες όπως πίστευαν. Η σπίτι νοικοκυρά, η οικοδέσποινα, η βασίλισσα του σπιτιού, με αυτό το νερό ράντιζε τα ζώα στο μαντρί και έλεγε «Κάλαντα, κάλαντα, καλώς τα καλαντάρια, αγούρα, μωρά και θελικά μουσκάρια». Τα μεσάνυχτα της παραμονής της πρωτοχρονιάς έκοβαν το παραδοσιακό ιστιζίμ, το οποίο ήταν ένα είδος πίτας με καλαμποκάλευρο ζυμωμένο, με μικρά κομμάτια από καβουρδισμένο κρέας, με το απαραίτητο όμως παραδοσιακό νόμισμα. Επίσης, θεωρούσαν ιδιαίτερη ευλογία την ημέρα της πρωτοχρονιάς, και αυτό είναι ένα έθιμο το οποίο παρουσιάζεται σε όλο τον ελληνισμό και όλοι το πιστεύουν και όλοι το θέλουν, το ποδαρικό. Να τους κάνει δηλαδή ποδαρικό ένα παιδί και μάλιστα αγόρι. Φρόντιζαν οι νοικοκυρέοι να βάλει το παιδί το δεξί του πόδι πρώτο μέσα στο σπίτι. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το έθιμο έχει επικρατήσει σε όλον τον ελληνισμό, σε όλα τα μέρη του ελληνισμού και όλη την ημέρα της πρωτοχρονιάς περιμένουν να δουν ποιος θα τους κάνει το ποδαρικό βάζοντας το δεξί το πόδι πρώτα μέσα στο σπίτι. Αν μάλιστα το ποδαρικό έπιανε και οι δουλειές πήγαιναν καλά όλον τον χρόνο, ο νοικοκύρης και όλη η οικογένεια έλεγαν «Πολλάν καλών ποδαρικών είχε το μωρόν». Υπήρχε και το έθιμο όμως του καλαντισμού των όπλων. Αυτό το έθιμο ήταν το εξής. Έπρεπε ο νοικοκύρης που είχε όπλο να ρίξει από μία του φεκιά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υποδεχθεί τον νέο χρόνο. Και συνεχίζουμε στον πόντο, κυρίες και κύριοι. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ, η νοικοκυρά κατέβαινε στον κήπο και έπαιρνε 7 κλαδιά από 7 διαφορετικά δέντρα. Με αυτά σταύρωνε 3 φορές το αναμένο τζάκι και έλεγε «Κάλαντα και καλούσκερα και πάντα και του χρόνου, αη βασίλη μου με το δεξί πόδι να μπει στο σπίτι και να φέρεις υγεία, ευτυχία και χαρά στο σπιτικό μας». Αμέσως μετά έστρωνε το τραπέζι με μήλα, πορτοκάλια, αμύγδαλα, φουντούκια, κουλούρια και την πίτα στη μέση
με την λαμπάδα αναμένη. Στο μικρότερο παιδί έδινε μια εικόνα και την κρεμούσε έξω από το σπίτι. Μόλις άλλαζε ο χρόνος, το παιδί έβγαινε έξω, έπαιρνε την εικόνα και με αυτήν έκανε το ποδαρικό στο σπίτι, ενώ το ράντιζε με ρύζι και άφηνε μια πέτρα στη μέση του δωματίου για να είναι γερό. Ο μεγαλύτερος της οικογενείας, κάποιος παππούς, έκοβε την πίτα και αμέσως την χώριζε σε όσα άτομα ήταν τα μέλη της οικογενείας, ενώ έβγαζε και από ένα κομμάτι για τον Άγιο Βασίλειο το εικόνισμα και το σπίτι. Αργά το βράδυ και πριν ακόμα ξημερώσει η νέα χρονιά, η νοικοκυρά πήγαινε στη βρύση όπου την κερνούσε και έπαιρνε νερό, χωρίς να μιλήσει. Μόλις γύριζε στο σπίτι, έλεγε «Έφερα την ευτυχία στο σπίτι, τα κορίτσια να καλοπαντρευτούν και οι παντρεμένοι να είναι ευτυχισμένοι». Στην Αμάσια, την ξακουστή και αυτήν όμορφη πόλη του Πόντου, όπου και η τάφη των Μυθριδατών, μια σημαντική μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οποία επίμαναν σημαντικοί επίσκοποι όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης, τα γιορτινά εδέσματα της πρωτοχρονιάς ήταν το κεσκέκι, το σουμπορεγί και το τσεβισλί τσορέκ. Ενώ στην Κασταμόνη, από όπου καταγόταν η δυναστεία των μεγάλων Κομνηνών, την παραμονή της πρωτοχρονιάς παρασκεύαζαν χαλβά από αλεύρι και βούτυρο καβουρδισμένο. Αυτό το μείγμα το έριχναν στο ταψί και το περιέκυναν με σιρόπι. Μετά έβαζαν στο χαλβά το νόμισμα, το χάραζαν σε κομμάτια και το έψιναν. Και αυτή ήταν η βασιλόπιτα. Από τον Πόντο θα έρθουμε λίγο πιο δυτικά. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε στην Κίο της Προποντίδος. Στην Κίο της Προποντίδος υπήρχε το παρακάτω έθιμο. Η νοικοκυρά την παραμονή της πρωτοχρονιάς έφτιαχνε την πίτα. Επάνω στα φύλλα πατούσε με τις σφραγίδες τον δικέφαλο αετό με τα κεφάλια προς τα μέσα και στη συνέχεια την έψινε. Το βράδυ ο νοικοκύρης έβαζε στο κέντρο αυτής της πίτας ένα κλαδί ελιάς το οποίο είχε κόψει από το πρωί. Και τότε κάθε μέλος της οικογενείας κρεμούσαν από ένα χρυσαφικό επάνω στο κλαδί και έλεγαν «Με το καλό να μπει ο Αη Βασίλης, να είμαι γερός και να ξανακάνουμε την πίτα». Το πρωί η οικογένεια πήγαινε στην εκκλησία και στη συνέχεια γυρνούσε και έκοβε την πίτα. Το πρώτο κομμάτι ήταν του Χριστού, το δεύτερο του Αγίου Βασιλείου, το επόμενο του νοικοκύρη, της νοικοκυράς, της δουλειάς και των υπολείπων μελών της οικογενείας. Ένα έθιμο το οποίο επίσης είναι διαδεδομένο είναι και το σπάσιμο του ροδιού. Το ρόδι από την αρχαιότητα θεωρείται ο καρπός που φέρνει την ευτυχία. Σε πολλά μέρη του ελληνισμού το ρόδι το σπάνε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Σε άλλα μόλις εισέλθει ο νέος χρόνος, ενώ σε άλλα μέρη το ρόδι το έσπαζαν το πρωί της πρωτοχρονιάς, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου που κάναμε και αναφορά για τα Χριστούγεννα, την Λοξάνδρα, όπου ο Δημητρός και η Λοξάνδρα μόλις σηκώθηκαν το πρωί της πρωτοχρονιάς, το πρώτο που έκαναν ήταν να σπάσουν το ρόδι και μετά να πάνε στην εκκλησία. Στην Πελοπόννησο, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, ο νοικοκύρης επιστρέφοντας από την εκκλησία σπάει το ρόδι και λέει τα εξής. «Με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος και όσες ρόγιες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη την χρονιά». Στα Επτάνησα υπάρχει το έθιμο της Κολόνιας. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι κάτοικοι με γέλια και χαρές για την αλλαγή του χρόνου και την είσοδο του νέου γυρίζουν στους δρόμους με ένα μπουκάλι κολόνια στα χέρια και με αυτό ρένουν ο ένας τον άλλον τραγουδώντας. «Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας υπούμε χρόνους πολλούς». Παρόμοιο είναι και το έθιμο με το κρεμμύδι. Θεωρείται σύμβολο της γονιμότητος, της αναγεννήσεως και της υγείας. Σε πολλά μέρη την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο νοικοκύρης κρεμάει ένα κρεμμύδι έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, ο πατέρας ή η μητέρα παίρνουν αυτό το κρεμμύδι
και το χτυπούν ελαφρά στα κεφάλια των παιδιών για να ξυπνήσουν και να πάνε όλοι μαζί στην εκκλησία και να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό το κρεμμύδι στη συνέχεια κρεμνιέται σε κάποιο σημείο του σπιτιού για να τους φέρει τύχη, ευτυχία όλων των χρόνων. Στην παλιά και όμορφη ρομαντική Αθήνα, την Αθήνα που χάνεται, την Αθήνα που δυστυχώς δεν θα ξαναδούμε, οι παλαιοί Αθηναίοι και γνήσιοι κάτοικοι περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Βασιλείου με ανοιχτές τις πόρτες. Αυτό το έκαναν γιατί πίστευαν ότι είναι κουρασμένος από το μακρινό ταξίδι. Στις Κυκλάδες, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θεωρούν ιδιαίτερη ευλογία να φυσάει βοριάς. Επίσης, θεωρούν καλό σημάδι να εμφανιστεί κάποιο περιστέρι στην αυλή του σπιτιού. Σ' άλλα χωριά, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, οι κάτοικοι μόλις πληθούν και πριν ξεκινήσουν για τη λειτουργία, αγγίζουν το πρόσωπό τους με ένα κομμάτι σίδερο για να είναι όλοι σιδερένοι και να μην τους πιάνει καμία αρρώστια. Ένα έθιμο, το οποίο επίσης διατηρείται σε όλα τα μέρη του ελληνισμού και μάλιστα το προσέχουν πολύ και το αποφεύγουν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, είναι ότι την ημέρα της Πρωτοχρονιάς οι άνθρωποι δεν δίνουν τίποτα σε κάποιον άλλο. Γιατί πιστεύουν πως ό,τι κάνουν εκείνη την ημέρα ή εάν πάθουν κάτι εκείνη την ημέρα, θα το κάνουν για έναν ολόκληρο χρόνο. Ένα πολύ ωραίο έθιμο είναι το έθιμο της κάλτσας. Αυτό είναι, είναι η κάλτσα που κρεμάμε στα τζάκια για να έρθει ο Άγιος Βασίλης να βάλει τα δώρα. Αυτή η ιστορία έχει ως εξής. Υπήρχε κάποτε ένας ευγενικός και πλούσιος άνθρωπος με μια μεγάλη και φιλόξενη καρδιά. Κάποια στιγμή η γυναίκα αυτού του ανθρώπου πέθανε από βαριά αρρώστια, αφήνοντάς τον να μεγαλώσει μόνος του τις τρεις κόρες του. Η απελπισία του ήταν μεγάλη, ώστε κάποια στιγμή και από άσχημες επενδύσεις έχασε όλα τα χρήματα και την περιουσία του, με αποτέλεσμα να μετακομίσει σε μια άλλη περιοχή. Εκεί έμεναν σε ένα φτωχικό σπίτι, όπου οι κόρες του έκαναν όλες τις δουλειές. Οι κόρες του όμως μεγάλωσαν και ήρθαν σε ηλικία γάμου. Τότε ο άνθρωπος αυτός απελπίστηκε, γιατί δεν είχε καθόλου χρήματα για να δώσει ως πρίκα στους υποψηφίους γαμπρούς. Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι κόρες είχαν πλύνει τα ρούχα τους και τα είχαν απλώσει στο τζάκι για να στεγνώσουν. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι κάλτσες τους. Τα μεσάνυχτα, και ενώ όλοι είχαν κοιμηθεί, εμφανίστηκε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος γνώριζε την απόγνωση και την ατυχία του πατέρα, γι' αυτό και έκανε μια στάση σε αυτό το σπίτι. Κοίταξε από το παράθυρο και είδε ότι όλοι είχαν κοιμηθεί. Είδε όμως ότι στο τζάκι υπήρχαν κρεμασμένες οι κάλτσες. Τότε τον ήρθε η έμπνευση. Πήρε από το σάκο του τρία πουνιά που περιείχαν χρυσό. Με τρόπο τα έριξε στις κάλτσες και αμέσως έφυγε. Το πρωί που ξύπνησαν οι κόρες αλλά και ο πατέρας τους, με έκπληξη είδαν ότι μέσα στις κάλτσες υπήρχε το χρυσάφι. Έτσι και οι κόρες θα μπορούσαν να παντρευτούν, αλλά και πρίκα θα μπορούσε να δώσει ο πατέρας για τα παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία της κάλτσας, κυρίες και κύριοι. Από τότε αυτό το έθιμο γενικεύτηκε σε όλον τον κόσμο, σε όλον τον πλανήτη. Όλα τα παιδιά κρεμούν τις κάλτσες στο τζάκι για να περάσει ο Άγιος Βασίλης και μέσα βεβαίως να ρίξει και να βάλει, να βάλει τα δώρα. Στην Ρουμανία, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, διαδραματίζονται και ορισμένα παιχνίδια, όπως η κατσίκα, η αρκούδα και τα αλογάκια. Η κατσίκα ή κάπρα είναι ένα παιχνίδι που συμβολίζει τον καινούριο χρόνο, μέσα στον οποίο θα πρέπει όλοι να είμαι χαρούμενοι, αλλά και με την ευχή να έχουμε εφορία και ευημερία. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μικρά παιδιά μέχρι 12 ετών, γυρίζουν στους δρόμους κρατώντας την σάρκοβα. Η σάρκοβα είναι μια βέργα πλεγμένη από ψεύτικα λουλούδια και χρωματιστά χαρτιά
που συμβολίζουν την αθωότητα και την χαρά δια την έναρξη του νέου έτους. Βεβαίως, εκτός από αυτά, υπάρχουν και τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, τα οποία τα ακούσαμε εχθές για ακόμα μία φορά. Τα πιο γνωστά κάλαντα της πρωτοχρονιάς είναι αυτά που αναφέρονται στον Άγιο Βασίλειο. Βεβαίως, μέσα σε αυτά τα κάλαντα υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την ζωή και την δράση του Αγίου Βασιλείου. Εκεί διαβάζουμε ότι ο Άγιος έρχεται από την Κεσαρία. Άλλωστε, είπαμε, ήταν επίσκοπος Κεσαρίας. Στο χέρι κρατάει κάποιο χειρόγραφο μαζί με μια πένα και ένα καλαμάρι. Άλλωστε, ήταν πάρα πολύ μορφωμένος. Ο Άγιος περνά από σπίτι σε σπίτι και φιλοξενείται σε αυτά. Οι νοικοκυρέοι τον ρωτούν από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Τον καλούν να κάτσει να πιει και να τραγουδήσει. Ο Άγιος τους λέει ότι τραγούδια δεν ξέρω, ενώ ξέρει γράμματα. Τότε τον παρακαλούν να πει την αλφαβήτα. Εκείνος τους λέει την αλφαβήτα και τότε γίνεται το θαύμα. Και το θαύμα είναι ότι το ραβδί που κρατούσε ο Άγιος βλάστησε, βγάζει κλονάρια πάνω στα οποία κάθονται κάποια πουλιά. Αλλά ας δούμε όμως λίγο τα κάλαντα του Αγίου Βασιλείου, τα οποία τα ακούσαμε βεβαίως εχθές. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία, βαστάει εικόνα και χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα μου την έλεγε, και το χαρτί ομίλη, Άγιε μου καλέ Βασίλη. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις, από τη μάνα με έρχομαι και στο σχολείο πηγαίνω. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. Εγώ γραμμάτα μάθαινα, τραγούδια δεν ξέρω. Κι αν δεν ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Και στο ραβδί το ακούμπησε, να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί ήταν ξερό, χλωρά, βλαστάρια επέτα. Και απάνω στα κλονάρια του, πέρδικες και λαϊδούσα. Στη Μακεδονία μας, μετά τα κάλαντα, αρχίζουν και πάλι τα πενέματα, ανάλογα με τις κατηγορίες, όπως είχαμε πει και τα Χριστούγεννα. Απευθυνόμενα τα παιδιά στον νοικοκύρη, αφού τελειώσουν τα κάλαντα, λένε τα εξής. «Για βάλε το χεράκι σου στην αργυρή σου τσέπη και αν έχεις γρόσια δόσμαστα, φλουριά μην τα λυπάσαι». Όταν πήγαιναν σε σπίτι όπου υπήρχε νιόπαντρο ζευγάρι, μετά τα κάλαντα έλεγαν το εξής. «Κρατεί ο δέντρος τη δροσιά, κρατεί και ο νιός την κόρη». Στα γόνατα την έπαιρνε, στα μάτια τη φιλούσε. Αν στο σπίτι υπήρχε ανύπαντρο παιδί, έλεγε «Μέσα σε τούτη την αυλή, με μάρμαρο στρωμένη, εδώ είναι κόρη ανύπαντρη, κόρη αραβωνιασμένη». Αλλά κι αν υπήρχε κάποιος στην ξενιτιά, έλεγαν τα παιδιά «Τι να σε στείλω ξένε μου, τι να σε προβοδίσω, να στείλω μήλο, σέπεται, σαπίζει δηλαδή, κυδώνει, μαραγκιάζει». Να στείλω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι. Το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι. Αλλά και στο σπίτι όμως που υπήρχαν μαθητές, τα παιδιά έλεγαν τα εξής. Η μάνα που είχε τον υιό, τον μόνο κανακάρι, τον έλουζε, τον χτένιζε, στον δάσκαλο τον στέλνει. Και ο δάσκαλος τον καρτερεί με την χρυσή την βέργα. Πηδήμ, πού είναι τα γράμματα, πηδήμ, πού είναι ο νου σου. Τα γράμματα είναι στο χαρτί. Και ο νου σου πέρα-πέρα, πέρα-πέρα στις έμορφες, πέρα στις μαυρομάτες. Επενετικά όμως, κάλαντα, υπάρχουν και για τους ναυτικούς. Λένε τα παιδιά, αφού εξιστορίσουν τα κάλαντα, λένε και για τους ναυτικούς. Αφέντη, αφεντάκι μου, πέντε φορές αφέντη. Εσένα πρέπει, αφέντη μου, φρεγάτα να αρματώσεις. Να έχει κατάρτια μπρούτζινα και ξάρτια σιρμαρτένια. Και τα πανιά με τα ξωτά και αντένες ατσαλένες. Στην πλώρη κάθεται ο Χριστός, στη μέση η Παναγία και πίσω στο τιμόνι του κάθεται ο Άι Νικόλας. Χρόνους πολλούς να χαίρεσαι, πάντα ευτυχισμένος. Πολλά πάμε τα φέντη μας, ας πούμε της κυράς μας. Κυρά μου, όταν στολίζεσαι να πας στο πανηγύρι, βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθη. Τρεις μέρες κάνεις να λουστείς και τέσσερις να αλλάξεις και του κοράκου το φτερό βάζεις καμαροφρύδι. Εδώ που τραγουδήσαμε καρφί να μην ραγίσει και ο καπετάνιος του σπιτιού
χρόνους πολλούς να ζήσει και εις έτη πολλά. Αλλά και οι βλάχοι, όπως μιλήσαμε και για τα Χριστούγεννα, αυτοί οι γνήσιοι Έλληνες, οι γνήσιοι Ρωμιοί, έχουν τα δικά τους κάλανα για την πρωτοχρονιά. Και αυτά είναι τα εξής. Άνου, νόου, κου συνιτάτη, σβήν μπιζιάνε μου μασιτάτη, σχίτς τούτς γίνει συμπινάτς, σβή φιτσέτς, καμούντς ανάλτς, μούντς ανάλτς κυρκάτς κουνιάου, σύμπιν έτς νικοκύρα αμνιάου, σύ νικοκύρου συμπιγκίνη, σύ σνή ντάφλουρή διασύμη. Δηλαδή, πρωτοχρονιά με υγεία, να ζήσουν η μάνα και ο πατέρας, να είστε όλοι καλά και να ζήσετε, να γίνετε σαν τα ψηλά βουνά και χιονισμένα, να μου ζήσεις νοικοκυρά μου και ο νοικοκύρης να είναι καλά και να μας δώσει ασημένιο φλουρί. Αφού λοιπόν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, είδαμε για την πρωτοχρονιά, είδαμε για τα κάλαντα, είδαμε τα ήθη και τα έθιμα, είδαμε τους επένους που λέγαν τα παιδιά σε διάφορες κατηγορίες, είδαμε πολλά. Θα ήθελα τώρα να διαβάσουμε ένα δίηγημα. Και μάλιστα αξίζει σήμερα πρωτοχρονιά να το διαβάσουμε. Και αν το βρείτε, πάρτε το και διαβάστε το στα παιδιά σας. Θα ωφεληθείτε και εσείς που θα τα ακούσετε σήμερα, αλλά και τα παιδιά. Και κυρίως τα μικρά παιδιά, όπου η φαντασία τους οργιάζει. Διαβάστε τέτοια κείμενα στα παιδιά. Και γλώσσα θα μάθουν, και ελληνικά θα μάθουν, αλλά θα γαλινέψει και η ψυχή τους. Είναι τόσο όμορφα αυτό το κείμενο. Είναι του μεγάλου μας Φωτίου Κόντογλου, ο οποίος καταγόταν από το Αϊβαλί, τις παλιές Κηδονιές. Το δίηγημα λέγεται «Το βλογημένο μαντρί». Να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το δίηγημα. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και ας καθίσουμε όλοι αναπαυτικά και ας ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο δίηγημα. Το βλογημένο μαντρί του Φωτίου Κόντογλου. Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης τις παραμονές της πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε σαν καλόγερος ασκητής. Άλλωστε ο Μέγας Βασίλειος, είπαμε, ήταν ασκητής και καλόγερος. Ντυμένος με κάτι μπαλωμένα παλιόρασα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταγάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' αυτό τον παίρνανε για διακονιάρι, για ζητιάνο δηλαδή, και δεν τα ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλειος έφευγε λυπημένος, γιατί έβλεπε την απονιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύουνε, επειδή έχουν ανάγκη, μόνο που αυτός ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν και ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. Αφού βολόδυρε από εδώ και από εκεί και αφού πέρασε από χώρες πολλές και από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφταξε στα ελληνικά τα μέρη, που είναι φτωχός ο κόσμος. Το γένος μας πάντοτε, κυρίες και κύριοι, ήταν φτωχό. Δεν ζήσαμε ποτέ στα πλούτη. Άλλο ότι μας έκαναν, ή μάλλον μας δημιούργησαν μια ψευδαίσθηση και μια φανταστική εικόνα ότι μπορούμε να ζούμε στα πλούτη και δυστυχώς, να που φτάσαμε. Φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση που δεν ξέρω πού θα φτάσει. Και συνεχίζουμε το διήγημα. Από όλα τα χωριά πρόκρινε τα πιο φτωχά και τράβηξε κατά εκεί,
ανάμεσα στα ξερά βουνά που βρισκότανε κάτι καλύβια, πεινασμένη λεμπεσουριά. Περπατούσε νύχτα και ο χιονιάς βογγούσε. Η πλάση ήταν πολύ άγρια. Ψυχή ζωντανή δεν ακουγότανε εξών από κανένα τσακάλι που ούρλιαζε. Αφού περπάτησε κάμποσο, βρέθηκε σε ένα απάνγιο που έκοβε ο αγέρας από ένα μικρό βουνό και είδε ένα μαντρί κολλημένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήταν καμωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στη μάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιάσαν και γαυγίζανε. Πέσαν απάνω του να τον ξεσκίσουνε, μα σαν πήγανε κοντά του, σκύψανε τα κεφάλια τους και σερνότανε στα ποδάρια του. Γλύφανε τα χοντροπά πουτσά του, γρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακαλεστικά τις ουρές τους. Ο Άγιος σίμωσε στο καλύβι του τσομπάνου και χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε. «Ελεήστε με, χριστιανοί, για τις ψυχές των αποθαμένων σας, και ο Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε σε τούτον τον κόσμο». Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένας τσομπάνης, παλικάρι ως 25 χρονών, με μαύρα γένια, και δίχως να δει καλά-καλά ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στο γέροντα: «Πέρασε μέσα στο αρχοντικό μας να σε σταθείς. Καλημέρα και καλή χρονιά». Αυτός ο τσομπάνης ήταν ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Βλογημένο, άνθρωπος αθώος σαν τα πρόβατα που βόσκανε, αγράμματος ολότελα. Μέσα στην καλύβα έφεγγε με λιγοστό φως ένα λιχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο Μουσαφύρης ήταν γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τα σπάστηκε και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του. «Τι ωραίες εικόνες, κυρίες και κύριοι! Πού σήμερα τέτοια!» Ύστερα φώναξε την γυναίκα του, ως 20 χρονών κοπελούδα, που κουνούσε το μωρό τους μέσα στην κούνια. Και εκείνη πήγε ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα και είπε: «Κόπιασε, παππού, να ξεκουραστείς». Ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και ευλόγησε το καλύβι και είπε: «Βλογημένη να είστε τα έκνα μου και όλο το σπιτικό σας. Τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την πληγή και ως του Αβραάμ και ως του Λάβαν. Η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Ο Γιάννης ο Βλογημένος έβαλε ξύλα στο τζάκι και ξεχόλιασε την φωτιά. Ο Άγιος απίθωσε σε μια γωνιά το ταγάρι του, ύστερα έβγαλε τον παλωμένο ράσο του και απόμεινε με το ζωστικό του. Τον βάλανε και έκατσε κοντά στην φωτιά και η γυναίκα του βάλε και μια μαξιλάρα να ακουμπήσει. Ο Άγιος Βασίλης γύρισε και είδε γύρω του και ξανά πέ μέσα στο στόμα του. «Βλογημένο να είναι τούτο το καλύβι». Ο Γιάννης ο Βλογημένος μπαινόβγαινε για να φέρει το ένα και τ' άλλο. Η γυναίκα του μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανά ρίξε ξύλα στη φωτιά. Μονομιάς φεγκοβόλησε το καλύβι με μιαν αλλιώτικη λάμψη και εφάνηκε σαν παλάτι. Τα δοκάρια σαν να ήταν μαλαμοκαπνισμένα και οι πιτιές που ήταν κρεμασμένες σαν να γινήκανε χρυσά καντήλια, και τα τριβόλια και οι καρδάρες και τα άλλα τα σύνεργα που τυροκομούσε ο Γιάννης λες και ήταν διαμαντοκολλημένα, και τα ξύλα που κεγότανε στη φωτιά ευωδιάζανε σαν μοσκολίβανο και δεν τρίζανε όπως τρίζανε τα ξύλα της φωτιάς, παρά ψέλνανε σαν τους αγγέλους που είναι στον παράδεισο.
Ο Γιάννης ο Βλογημένος ήταν καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός ήτανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλούσια καρδιά. Τη πτωχία, τα πλούσια. Ήταν αυτός καλός, μα είχε και καλή γυναίκα. Και όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους, έτρωγε και έπινε και κοιμότανε. Και αν ήταν και πικραμένος, έβρισκε παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης κόνεψε στο καλύβι τους, ξημερώνοντας πρωτοχρονιά, παραμονή της χάρης του και έδωσε την ευλογία του. Κείνη τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, άρχοντοι, δεσποτάδες και επίσημοι άνθρωποι, πλην εκείνος δεν πήγε σε κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του Βλογημένου. Σαν βολέψανε τα πρόβατα, μπήκε ο Γιάννης και λέει στο γέροντα: «Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω απόψε που ήρθες να ακούσουμε κι εμείς κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκκλησία κοντά μας, μήτε καν ερημοκλήσει. Εγώ αγαπώ πολύ τα γράμματα της θρησκείας μας και ας μην τα καταλαβαίνω, γιατί είμαι ξύλο απελέκητο. Μια φορά μας ήρθε ένας γέροντας αγιονορίτης και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλάδα, και αν λάχει να περάσει κανένας γραμματιζούμενος καμιά φορά, τον βάζω και την διαβάζει. Εγώ όλα τα γράμματα που ξέρω είναι τρία λόγια που τα έλεγε ένας γραμματιζούμενος που έβγαζε λόγο στο χωριό 2 ώρες από εδώ, και από τις πολλές φορές που τα έλεγε τυπώθηκαν στην θύμησή μου. Αυτός ο γραμματικός έλεγε και ξανάλεγε: σκόνη τη ουμήτρη και τον ανισπάζεται και του λέει: τέκνον μου, τέκνον μου. Αυτά τα γράμματα ξέρω». Ήταν μεσάνυχτα. Ο αγέρας βογγούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά την ανατολή και έκανε τον σταυρό του 3 φορές. Ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταγάρι του 1 φυλάδα και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα του βίζαξε το μωρό και πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. Και ο γέροντας είπε το «Θεός Κύριος», τα πολιτίκιον της περιτομής, μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, χωρίς να πει και το δικό του τα πολιτίκιο που λέγει: «Ισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος σου». Έψελνε γλυκά και ταπεινά, και ο Γιάννης και η Γιάννενα τον ακούγανε με κατάνοιξη και κάναν το σταυρό τους. Και είπε ο Άγιος Βασίλης τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής: «Δεύτε λαοί άσομεν», χωρίς να πει τον δικό του κανόνα: «Σου την φωνή νέδι παρήνε βασίλεια». Και ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση. Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Βλογημένος, η γυναίκα του και ο Μπαρβαμάρκος ο Βουβός, που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. Και σαν αποφάγανε, έφερε η γυναίκα την βασιλόπιτα και την έβαλε επάνω στον σοφρά. Και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε την βασιλόπιτα και είπε: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε: «Του Χριστού». Έκοψε το δεύτερο και είπε: «Της Παναγίας». Και ύστερα έκοψε το τρίτο και δεν είπε «του Αγίου Βασιλείου», αλλά είπε «του Νικοκύρη, του Γιάννη του Βλογημένου». Πετάγεται ο Γιάννης και τον λέει: «Γέροντα, ξέχασες τον Άγιο Βασίλη». Τον λέγει ο Άγιος: «Αλήθεια, τον ξέχασα». Και έκοψε ένα κομμάτι και είπε: «Του δούλου του Θεού Βασιλείου». Ύστερα έκοψε πολλά κομμάτια και σε κάθε ένα που έκοβε έλεγε: «Της νοικοκυράς, του μωρού, του δούλου του Θεού Μάρκου του Μογγυλάλου,
του σπιτιού, των ζωντανών, των φτωχών. Λέγει πάλι ο Γιάννης ο βλογημένος τον Άγιο, «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου?» Τον λέγει ο Άγιος, «Έκοψε ευλογημένε», μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα ο καλότυχος. Έστρωσε η γυναίκα για να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουν την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις απαλάμες του και είπε την δική του ευχή που την λέει ο παπάς στην λειτουργία. «Κύριος ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος, ουδέ ικανός, είναι υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής μου». Σαν τελείωσε την ευχή και ετοιμαζότανε να πλαγιάσουνε, τον λέγει ο Γιάννης, «Εσύ γέροντα που ξέρεις τα γράμματα, πες μας, σε ποια παλάτια άραγε πήγε απόψε ο Άι Βασίλης? Οι άρχοντοι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες μπορεί να έχουνε?» Φανταστείτε πόσο αθώος ήταν. «Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολαζόμαστε». Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι απάνω, άπλωσε τις απαλάμες του και ξαναείπε την ευχή του αλλιώτικα. «Κύριε ο Θεός μου, είδας ότι ο δούλος σου Ιωάννης ο απλούς εστίν, άξιος και ικανός, είναι υπό την στέγην αυτού εισέλθεις, ότι νήπιος υπάρχει και τον τιούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο καλότυχος, ο Γιάννης ο βλογημένος. Αυτό ήταν το διήγημα, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να συγκινηθήκατε και ίσως να ήρθαν στο μυαλό σας εικόνες από τα παιδικά σας και τα παιδικά μας χρόνια. Η εκπομπή μας όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έφτασε στο τέλος της. Η πρώτη εκπομπή του έτους, του 2012, έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε χρόνια πολλά, να έχετε όλη την ευλογία του Θεού και την χάρη του Αγίου Βασιλείου στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, στους δικούς σας, στις δουλειές σας. Εύχομαι σε αυτήν την ταλαιπωρημένη πατρίδα να μπορέσει να ορθοποδήσει. Εύχομαι σε όλους σας και σε όλους μας να ξεπεράσουμε γρήγορα όλα αυτά τα προβλήματα και να ξαναγίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, οι Έλληνες, οι Ρωμνοί, με τον μεγάλο μας πολιτισμό, με τη μεγάλη μας ιστορία, με τα ήθη και τα έθιμά μας. Να ευχηθώ το 2012 να φέρει αυτά, όπως είπαμε και στην αρχή, που δεν έφερε το 2011. Να ευχηθώ στην Κατερίνη μας χρόνια πολλά, στη Μακεδονία μας χρόνια πολλά, 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κατερίνης, 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Να ευχηθώ στο κανάλι μας να συνεχίσει αυτήν την ανωδική του πορεία. Να ευχηθώ σε όλους τους συνεργάτες του καναλιού χρόνια πολλά, να τους έχει ο Θεός γερούς, από τους ιδιοκτήτες, τους παρουσιαστές, τους δημοσιογράφους, αλλά και όλους όσοι είναι πίσω από την κάμερα, όπως είναι εδώ τώρα ο Σίμος πίσω από την κάμερα, που βοηθάει κάθε εβδομάδα για να στηθεί αυτή η εκπομπή και μερικές φορές με βλέπετε να γελάω γιατί κάνει κάποια νούμερα από πίσω και, και έτσι με κάνει να γελάσω, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, να χαίρετε την οικογένειά του. Να ευχηθώ σε όλους σας κάθε καλό, κάθε ευλογία, στους εορτάζοντας σήμερα τους βασιλείους, τις βασιλείες, τις βασιλικές, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
χρόνια πολλά στην Εκκλησία μας, στον Επίσκοπό μας, στους κληρικούς, στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, στη Μητέρα Εκκλησία, σε όλο το γένος. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ με πολύ πολύ αγάπη. Εύχομαι το 2012 να είναι καλύτερο από το 2011. Εύχομαι να περάσετε καλά, να περάσετε με υγεία την ημέρα αυτήν, να χαρείτε την ημέρα αυτή. Οι τυχεροί που θα τύχουν το φλουρί να είναι καλότυχοι και ευλογημένοι. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είναι η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, όπου κλείνει πια και ο κύκλος του Αγίου Δωδεκαημέρου. Εμείς, να πω ότι το άλλο Σάββατο είναι η γιορτή του Αγίου Ιωάννου, να ευχηθούμε στους γενάδες χρόνια πολλά και ότι το άλλο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στα Καταφιώτικα, θα αναβιώσει και πάλι το έθιμο των προδρομητών. Σε όλους σας χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλή χρονιά. Εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αυτήνα την άλλη Κυριακή, 8 Ιανουαρίου, την ίδια πάντοτε ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.